Αύξηση κατά 20% των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν στις αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, όπως αποκάλυψε με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η εφημερίδα Εστία. Προφανώς η απόφαση αυτή, δεδομένη της κυβερνητικής επιλογής, στοχεύει στην αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ακόμα και για την άμυνα της χώρας μας, ενώ αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο των ΗΠΑ και άλλων κέντρων, ακόμα και στο εσωτερικό, που ορίζουν τη γεωστρατηγική της Ελλάδας, οδηγώντας την σε δυνηρές παραχωρήσεις. Τα κέντρα αυτά θέλουν την Τουρκία να μην αποτελεί πλέον απειλή για την Ελλάδα και ορίζουν ότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι η Ρωσία δεν συνιστά επουδενή στρατιωτική ή γεωπολιτική απειλή για τη χώρα μας. Απότερο στόχος φυσικά είναι οι παραχωρήσεις που θα ζητήσουν να κάνει η αποδυναμωμένη Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Υπάρχει ένας ευρύτερος κίνδυνος για την ελληνική αμυντική στρατηγική να αποτουρκοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο και να το υποποιηθεί, αν υπάρχει τέτοιο ρήμα, πλήρως. Δηλαδή ενισχύεται σιγά σιγά, από κέντρα του εξωτερικού προέρχεται αυτή η πίεση, ενισχύεται η αντίληψη ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η Ρωσία, που δεν είναι πρόβλημα η Ρωσία για την Ελλάδα, οτιδήποτε έχει, οποιαδήποτε άποψη να έχει κανείς για την Ρωσία δεν συνιστά στρατιωτική ή ευρύτερη γεωπολιτική απειλή για την Ελλάδα, και αυτό σημαίνει ότι απομειώνεται η αντίληψη της απειλής από την Τουρκία. Για μένα, και χωρίς να θέλω να φανώ συνωμοσιολόγος, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού να προχωρήσει η Ελλάδα σε αυτοκτονικές, οδυνηρές παραχωρήσεις προς την Τουρκία προς όφελος της τουρκικής στρατηγικής, η λογική αυτή της ενίσχυσης της αντίληψης περί ρωσικής απειλής πιθανώς εντάσσεται και σε αυτό το πλαίσιο των σχεδιασμών της Άγκυρας να εμφανιστεί, ότι δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα κτλ. Κτλ. Για να προωθήσει αυτές τις στοχεύσεις. Οπότε, ενώ από μόνο το αυτό δεν είναι κάτι, γενικότερα αυτή η μετακίνηση του κέντρου βάρους της απειλής από την Τουρκία στην Ρωσία είναι κάτι πολύ υποπτό και πολύ επικίνδυνο.